Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι τα βάζουν με όλους και με όλα. Όλα τους στένε, όλοι τους στένε. Είναι παρτάκιδες, κοιτάνε τον εαυτό τους, άλλοι πώς θα περνάνε καλά. Ακούνε αυτά που ακούνε τις ειδήσεις και αναπαύονται. Αφήνουν τον κάθε πειραγμένο στο μυαλό να λέει ό,τι θέλει αυτός να τα ακούει. Να παρακολουθείτε από τα έσω και από τα έξω. Σήμερα άκουσα ότι η Google λέει έδωσε ένα λογισμικό στην Ελλάδα για να παρακολουθεί, λέει, τους χρήστες. Η Ελλάδα λέει το αρνήθηκε και η Google λέει απλώς το ανέφερε, δεν το πιστοποίησε αυτό. Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι αλήθεια, διότι η Google πραγματικά το πιστοποίησε. Και το έδωσε στη δημοσιότητα βέβαια ότι μέσω αυτού του προγράμματος παρακολουθείς εσύ και όλος ο δουνιάς. Και πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα βέβαια, οι πανάπτυκτες χώρες περισσότερες, χρησιμοποιούν το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, ούτως ώστε, όπως καταλαβαίνεις, ελπίδα δεν έχεις παρά μόνο από το διπλανό σου, εάν και αυτός παραμένει να είναι άνθρωπος και όχι τέρας. Διότι ναι, οι περισσότεροι καταλήξαμε να γίνουμε τέρατα, δυστυχώς. Ο άνθρωπος είναι και αυτός ένα ζώο. Η μόνη του διαφορά είναι ότι έχει μυαλό. Αλλά δεν το χρησιμοποιεί σωστά. Δεν κοιτάει μπροστά του. Δεν κοιτάει ποιο είναι το συμφέρον όλων, γιατί μόνο έτσι θα πετύχει και το δικό του το συμφέρον. Νομίζω ότι μόνο με το δικό του το συμφέρον και μόνο θα πάει ο κόσμος μπροστά. Δηλαδή αν αυτός βάλει το παιδί του στο δημόσιο, αν αυτός φτιάξει πλούτη, κλέψει, κάνει ράνι, φτιάξει δίκη και την γλιτώσει, έφτιαξε τον εαυτό του, έφτιαξε τα σπίτια του, έφτιαξε τα παιδιά του. Νομίζει λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος θα την γλιτώσει κάποτε. Αλλά δυστυχώς δεν θα την γλιτώσει. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει η ιστορία. Πλούσιοι με δισεκατομμύρια, με βίλες, με κότερο, με ξέρω εγώ, και χίλια μύρια άλλα καλά, ξαφνικά πέσανε μέσα στο πένθος και τελικά στο θάνατο, χωρίς να μπορέσουν να χαρούν τα ιερά τους αυτά γεράματα. Αυτοί που τα είχαν όλα. Βέβαια, πλούσιος δεν γίνεσαι, αν δεν κλέψεις. Εντάξει. Λοιπόν, προσπαθήστε να έχετε το μυαλό σας μόνο τον συνάνθρωπό σας. Καλύτερα να ξέρετε ότι ο Θεός θα είναι μαζί σας όταν, και πρέπει να το ξέρετε αυτό, ότι όταν βοηθάτε τον συνάνθρωπό σας και όχι όταν πάτε και προσκυνάτε και σκύβετε μέχρι κάτω και γονατίζετε σε μια εικόνα και ανάβετε ένα κερί. Και απόξω πεθαίνει ο κόσμος από την ασυτεία και από την πείνα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το προσέξετε πάρα πολύ καλά, γιατί η Εκκλησία είστε εσείς και όχι οι παπάδες, οι παρατρεχάμενοι. Αυτοί που σας λένε και τρώγονται και μεταξύ τους μάλιστα πολλοί από αυτούς, πλέκουν με την πολιτική,
και εσείς πηγαίνετε και τους προσκυνάτε. Λοιπόν, εγώ από εμπειρία θέλω να σας πω ότι λίγοι είναι οι παπάδες, οι πραγματικοί, οι ιερωμένοι, και κυρίως αυτοί βρίσκονται στις χαμηλές τάξεις της ιεραρχίας, οι οποίοι βοηθούν τον συνάνθρωπό τους όπως μπορούν. Αν βέβαια και δημόσιοι υπάλληλοι, το μισό τους τον έχουν. Αλλά και εκεί ακόμα πρέπει να προσέχετε όταν δίνετε κάπου τον οβολόν σας, εάν εκεί που το δίνετε αξίζει και βλέπετε να πηγαίνει σε φτωχούς, ταπεινούς, καταφρονημένους ανθρώπους. Ιδάλλως, πάρτε ένα μικρό σταυρό, κρεμάστε τον πάνω από το κρεβάτι σας, βάλτε τον μέσα σε ένα σαλόνι, με ένα μικρό καντιλάκι, πάρτε το σταυρό σας και να είστε σίγουροι 100% ότι εάν πιστεύετε, ο Θεός, ο Χριστός μας, θα είναι πάντα δίπλα σας. Πάντα θα σας βοηθάει. Θα το ξέρετε αυτό. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε και να σταυροπροσκυνιέστε και να ρίχνετε το ένα κερί μετά το άλλο και να φυλάτε φωτογραφίες του Χριστού και της Παναγίας. Η Παναγία μας και ο Χριστός ζητάει από εσάς έργα. Ζητάει από εσάς έργα. Έργα. Το λέω τόσο απλά. Δεν ζητάει να πάτε να τη φιλήσετε. Λοιπόν, ζητάει έργα. Και τα έργα αυτά θα μετρήσουν για εσάς το μέλλον. Όσοι δεν πιστεύουν, δεν πειράζει. Ας κάνουν το καλό και θα το βρουν μπροστά τους. Να είναι σίγουροι γι' αυτό και να μην αμφιβάλλουν καθόλου. Και μην πιστεύουν πουθενά. Το καλό πάντα φέρνει καλό. Το κακό δεν φέρνει καλό. Το κακό φέρνει μόνο κακό. Και ζούμε στην εποχή που ο καιρός είναι πολύ άστατος. Όχι άστατος, θα έλεγα κακός, κάκιστος. Λοιπόν, δυστυχώς. Και πρέπει ο άνθρωπος να προσέξει τον συνάνθρωπό του. Γιατί αν δεν τον προσέξει τον συνάνθρωπό του, εάν δεν βρει ο φτωχός τη σωτηρία από έναν πιο ευκατάστατο, εάν ο αδύναμος δεν πάρει θάρρος από έναν δυνατό, η ζωή θα πάρει την κατρακύλα. Οι πόλεμοι θα ξυπνάνε από τη μία μέρα στην άλλη. Οι αρρώστιες θα έρχονται η μία μετά την άλλη. Οι καιροί άλλαξαν. Βέβαια τα πράγματα δεν θα μείνουν έτσι, θα στρώσουν. Αλλά θα φύγει πολλής κόσμος. Θα φύγει πολλής κόσμος. Πολλοί από εμάς δεν θα ζούμε. Τα παιδιά μας ίσως να μην καταφέρουν να φτιάξουν αυτόν τον κόσμο, γιατί είναι δικά μας παιδιά και εμείς νοσούμε και την αρρώστια τη μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Με τον τρόπο μας. Λοιπόν, με διαφόρους τρόπους. Λοιπόν, δεν ξέρω όμως τα παιδιά των παιδιών μας πώς θα αντιληφθούν την κοινωνία και πώς θα σηκώσουν κεφάλι για να δουν τι θα κάνουν, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει το σύνολο της ανθρωπότητας δίκαιο και σωστό, να υπάρχει μια πραγματική δημοκρατία, ο ένας να είναι για όλους και όλοι για τον έναν, και τότε θα βγει ο ήλιος ξανά και όλα μπρος από ό,τι ήταν πρύτερα. Λοιπόν, αλλά αφού πρώτα θα πονέσουν γενναίες, θα πονέσουν άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό να το ξέρετε, σας το λέω πάρα πολύ καλά, και μην στέκεστε μόνο και σταυροκοπιέστε μπροστά σε εκκλησίες και σε εικόνες. Η εκκλησία είστε εσείς,
Ο Θεός παρακολουθεί εσάς. Ο Χριστός παρακολουθεί εσάς και τα έργα σας. Δεν παρακολουθεί αν πηγαίνετε στην εκκλησία ή αν δεν πηγαίνετε. Αυτό να το ξέρετε πάρα πολύ καλά και να το βάλετε καλά μέσα στο μυαλό σας. Λοιπόν, υπάρχουν θηρία σήμερα που δυστυχώς εσείς τα αφήνετε να σας κυβερνούν. Γιατί? Γιατί οι περισσότεροι από εσάς έχουν συμφέροντα από αυτούς. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να καταργηθούν. Αυτά όλα πρέπει να σταματήσουν. Αυτά όλα θα πάρουν χρόνο για να σταματήσουν. Και δυστυχώς θα χυθεί και άλλο αίμα. Και άλλο αίμα και άλλο αίμα. Λοιπόν, πρέπει να προσέξετε. Γιατί αυτό το αυτή εδώ πέρα είναι μεγάλο κακό πράγμα αν δεν έχει φίλτρο. Η σπιουνιά, το ψέμα, η αηδία περνάει από εδώ και ριζώνει στον εγκέφαλο. Πρέπει να βάλετε λοιπόν ένα φίλτρο εδώ και στο άλλο σας αυτή, όχι μόνο στο ένα, το δεξί, αλλά και στο αριστερό, να βάλετε φίλτρα. Γιατί πολλά ακούγεται, πολλά ακούτε, αλλά τα περισσότερα από αυτά είναι ψέματα. Είναι ψέματα που ακόμα και ο Κύριος μας, πώς να το πω, δεν έχω το δικαίωμα να το πω, ούτε να πιάνω στο στόμα μου, αλλά μας έχει συγχαθεί. Μας έχει συγχαθεί. Λοιπόν, αυτό να το ξέρετε. Μόνο ο ένας άνθρωπος τον άλλον μπορεί να βοηθήσει και να γίνει Θεός για τον άλλον. Και αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά εγώ. Εντάξει, το ξέρω πάρα μα πάρα πολύ καλά εγώ. Εγώ που έφτασα σε αυτή την ηλικία και όπως ζω, το οφείλω σε δύο μόνο ανθρώπους. Σε δύο μόνο ανθρώπους. Όχι στο σύνολο των ανθρώπων. Σε δύο μόνο ανθρώπους το οφείλω. Λοιπόν, που ενώ έπρεπε να έχω πεθάνει από την ηλικία των 15-17 χρονών, ζω ακόμα. Και το οφείλω και δύο ανθρώπους και μόνο, και αυτούς μακαρίζω. Ο Θεός θα τους έχει πάντα δίπλα Του. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν κάνανε εμένα να φτάσω σε αυτή την ηλικία με τα χίλια δύο προβλήματα. Γιατί και εγώ δεν ήμουνα χαραμοφάης. Από 10 χρονών δούλεψα. Έκανα και το λούστρο με τα σίδερα στα πόδια, με τις πατερίτσες, κάμω, με το κασελάκι που μου είχε χαρίσει κάποιος που έφυγε. Τότε στην Καβάλα, θυμάμαι. Πουλούσα λαχεία, κοιμόμουν μέσα στα καράβια που ξενυχτούσαν στο νησί, στη Θάσο, όπου βρισκόμουν τα καλοκαίρια για να βγάλω το μεροκάματό μου, και το χειμώνα τις άσχημες μέρες να κάθομαι και να έχω ένα χαρτζηλίκι, ενώ τις υπόλοιπες δούλευα. Λοιπόν, δούλευα στο κρατικό. Έπεσε διχόνη απέναντί μου. Με διώξανε, λέει, γιατί ήμουνα σε αλότρια. Θα τηλεφωνηθείς. Έτσι έβγαλα μια συνταξούλα στη γυναίκα μου, την οποία πεθάνανε μέσα στο νοσοκομείο επειδή την βρήκανε με παραπληγία, παράλυτη και να γέρνει από τη σκολίωση. Και τι είχε? Είχε πέτρες στη χολή. Και την αφήνανε 2 μέρες μέσα στο νοσοκομείο χωρίς να υπάρχει ειδικός γιατρός να την βάλει στο χειρουργείο να της καθαρίσει τη χολή, και ας πέθανε απάνω στο χειρουργείο. Και περιμέναν τη Δευτέρα, λέει, να την πάνε σε άλλο νοσοκομείο. Γιατί, λέω, εδώ στο λαϊκό νοσοκομείο βρίσκεται η κοπέλα. Δεν μπορείτε να τη φτιάξετε, να την περιποιηθείτε? Έναν ορό ο οποίος έσταζε απόξω. Παλιανθρωπιά. Παλιανθρωπιά. Και έφυγε μια από τις πιο άξιες γυναίκες, οι οποίες κατάφερε να συντηρήσει και να μεγαλώσει ένα παλικάρι 33 χρονών και να συντηρήσει παράλληλα, όντως παράλυτη, και εκείνη πάνω σε καρότσι, με βαριά σκολίωση και παραλύση στα κάτω άκρα, να συντηρήσει ολόκληρο σπίτι. Και αν μπείτε στο YouTube, θα δείτε εκεί πέρα πώς ήταν το σπίτι μας
όταν ζούσε εκείνη, αρχόντισσα και κυρά, και την πεθάνανε μέσα σε μία νύχτα. Την πεθάνανε μέσα σε μία νύχτα, γιατί δεν υπήρχε γιατρός. Οι νοσοκόμες δεν την πλησιάζανε. Λοιπόν, δυστυχώς, πέθανε ένας άνθρωπος ο οποίος όταν περνούσε απόξω και φώναζε κάποιος «πεινάω», έβαζε το παιδί, μικρό παιδί, χωρίς να ξέρει, και του δίνει χρήματα να πάει να τα δώσει στο χέρι του ανθρώπου που ζητούσε ελεημοσύνη. Τέτοια ήταν η γυναίκα μου, τέτοιος είμαι κι εγώ. Ναι, και τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Το καλό πάντα ανταμείβεται. Αλλά έλα που υπάρχουν και παλιά άνθρωποι, οι οποίοι είναι χειρότεροι από τα χειρότερα τέρατα της αβύσσου, τα οποία κυκλοφορούν σήμερα στη γη δυστυχώς και σε κοροϊδεύουν, αλλά εσύ βλέπεις, δεν έχεις φίλτρα στα αυτιά. Ακούς ό,τι ακούς, είτε ο Μπενάκης και ο Βιενάκης, από το ένα αυτό σου, αυτοί σου μπαίνουν, από το άλλο σου βγαίνουν, είτε τα κρατάς αυτά όπως σου συμφέρει και όπως εσένα συμφέρει, για να τα εφαρμόσεις όταν θέλεις το δικό σου και μόνο δίκαιο να βγει στη φόρα. Και όχι το γενικό δίκαιο και το γενικό καλό. Λοιπόν, δυστυχώς, αυτά είχα να σας πω. Βάλτε μυαλό, προσέχτε ο ένας τον άλλον, προσέχτε το διπλανό σας, δείτε του τι έχει ανάγκη, βοηθήστε όσο μπορείτε. Δεν είναι ντροπή για κανέναν. Η ελεημοσύνη είναι χάρισμα Θεού. Και για αυτόν που ελεεί και για αυτόν που ελεείται. Εντάξει. Δηλαδή για αυτόν που βοηθάτε. Ναι. Γιατί έτσι δυστυχώς η κοινωνία πρέπει να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπό της. Να υπάρχει και ο ένας, να υπάρχει και ο άλλος. Έτσι φαίνεται το αληθινό πρόσωπο της ζωής. Για σκεφτείτε το λιγάκι να ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Για φαντάστε το λιγάκι τι νόημα θα είχε η ζωή αν ήμασταν όλοι χαρούμενοι και δεν ξέραμε από πόνο και από δυστυχία. Τι θα κάναμε, θα χοροπηδούσαμε όλοι στα μπαλκόνια μας και στις αυλές μας και στα σπίτια μας και στους δρόμους. Και θα ήταν αυτό κατάντια για τον άνθρωπο. Όχι. Ο άνθρωπος πρέπει να υποφέρει. Πρέπει να υποφέρει. Ο άλλος πρέπει, που δεν υποφέρει, πρέπει να βοηθήσει. Ο άλλος που βοηθάει ή βοηθιέται πρέπει να έχει το κουράγιο να πει ένα ευχαριστώ, να δείξει ευγνωμοσύνη. Έτσι θα πάει η ανθρωπότητα μπροστά. Λοιπόν, όχι με την κακία, το μίσος και το πένεμα και τον αυτοσαρκασμό του καθενός να γελάει ο άλλος. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Όποιος θέλει ας τα ακούσει. Όποιος θέλει ας τα γράψει εκεί που ξέρει αυτός καλύτερα από μένα. Λοιπόν, κανένα το πρόβλημα. Εγώ απλά βγήκα να πω 5 πράγματα για να κοιτάξετε να σώσετε την ανθρωπότητα, γιατί ο μικρός λαός θα σώσει από τα θηρία τον κόσμο τούτο. Ούτε οι μεγαλοσχήμονες, ούτε οι γραβατωμένοι, ούτε οι κοστούμάτοι, αυτοί που φοράνε τα ακριβότερα κοστούμια, είναι σε θέση να σώσουν τον κόσμο. Όχι, τον κόσμο θα τον σώσουν απλοί άνθρωποι, λογική, με σύνεση, με μυαλό και με θέληση για το καλό στο συμφέρον όλων μας, όχι το δικό τους. Και αυτούς πρέπει να τους βρείτε εσείς, γιατί αυτούς τους άσχημους εσείς τους ανεβάζετε. Μην έχετε παράπονο λοιπόν για το τι τραβάτε, γιατί εσείς τους ανεβάζετε. Φροντίστε λοιπόν να ανεβάζετε απάνω ανθρώπους οι οποίοι πρωτίστως θα ενδιαφέρονται για εσάς, για το λαό τους, έτσι, και όχι για τα ξένα συμφέροντα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω και πάλι.
Καλή σας νύχτα, καλή εβδομάδα. Χάρηκα για όσους με ακούσανε και εύχομαι ο Θεός να είναι πάντα, μα πάντα μαζί σας, αλλά με έναν τρόπο. Μην κατηγορείτε ούτε παπάδες, ούτε ανθρώπους. Οι παπάδες άνθρωποι είναι και αυτοί, κακοί, και οι άνθρωποι, οι κοινοί άνθρωποι, εμείς που δεν είμαστε παπάδες και ιερωμένοι, και εμείς δεν είμαστε όλοι καλοί, είμαστε και εμείς θέρατα. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον δεν κοροϊδεύουμε το Θεό φορώντας ένα ράσο. Εντάξει. Και μπλέκουμε τα της Εκκλησίας με την πολιτεία. Τα του Κέσσαρα εις τον Κέσσαρα λέει, και τα του Θεό να αποδίδεται εις τον Θεό. Καταλάβατε. Λοιπόν, έχει καμιά δουλειά η Εκκλησία να μπερδεύεται με την πολιτεία. Μπορεί να φέρνει αντιρρήσεις, οτιδήποτε, αλλά τα χατήρια της πολιτείας δεν πρέπει να τα ακολουθεί η Εκκλησία. Και να λέει στον πιστό, μην μπαίνει στην Εκκλησία ή φορά μάσκα. Για να... Όχι κύριε, εγώ κοινώνησα και κοινωνώ μέχρι τώρα με το κουταλάκι που μου δίνει ο παπάς. Και δεν έκανα το εμβόλιο και δεν κόλλησα τίποτα. Ούτε πυρετός με έπιασε. Το παιδί μου αναγκάστηκε να το κάνει. Γιατί? Γιατί είχε στερηθεί τους φίλους του, γιατί δεν μπορούσε να βγει έξω να πιει ένα καφέ. Γιατί φύλαγε όλη μέρα ένα παράλυτο άνθρωπο και μια παράλυτη μάνα. Λοιπόν, την οποία και αυτή στο τέλος, όπως σας είπα, την έχασε. Λοιπόν, αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε οι άνθρωποι, λοιπόν. Είμαστε τέρατα. Τέρατα. Λοιπόν, γι' αυτό αποδώστε τα το Κύριο εις τον Κύριον και τα του αλουνού στον άλλον. Αυτά που του πρέπει. Εντάξει. Και κοιτάξτε να παραμείνετε άνθρωποι μεταξύ των ανθρώπων. Να είστε καλά. Σας κούρασα, ξέρω, λιγάκι, αλλά καλή σας νύχτα. Δεν θα ξανασυνεχίσω άλλο. Καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας.